Προς το παρόν όμως να περάσουμε στο καμπανάκι κινδύνου για την Κύπρο, η οποία απειλείται με ερημοποίηση συνεπία των κλιματικών αλλαγών. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Σαχάρα μετακομίζει προς βορρά και χτυπάει ήδη την πόρτα μας. Ενημέρωση Χαρούλα Αλέξη. Καμπανάκι κινδύνου για την Κύπρο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το νησί μας βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που κινδυνεύουν άμεσα. Η Σαχάρα μετακομίζει προς βορρά και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κινδυνεύει με ερημοποίηση είναι η Κύπρος. Το 57% των εδαφών της Κύπρου πλήττονται από την ερημοποίηση και περίπου το 8% έχει καταστήρει έρημος, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεκτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερημοποίηση αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει μάλιστα ότι η ερημοποίηση συνιστά μείζον οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Η ανάπτυξη της οικονομίας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εγκαταλείπεται η γεωργία, να συνεχίζει η καλλιέργεια της γης και να μην δημιουργούνται προβλήματα στην παροχή του νερού και της καλής χρήσης του νερού γενικά στην οικονομία. Η ερημοποίηση και η ξηρασία οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους από την Αφρική να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη. Μαζί με τη φτώχεια, την καταπίεση και τον πόλεμο, η ερημοποίηση αποτελούν τις κυριότερες αιτίες του μεταναστευτικού προβλήματος. Ο καιρός περνά, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, η Κύπρος ερημώνεται, γίνεται Σαχάρα, οι κλιματολογικές συνθήκες προκαλούν σοβαρά προβλήματα για τη ζωή στον τόπο μας και σε ολόκληρη τη ζώνη της Μεσογείου και είναι καιρός επιτέλους να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων, η Κυπριακή Κυβέρνηση οφείλει να ιεραρχήσει το θέμα ως πολύ κρίσιμο και σοβαρό, θέτοντας το ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οφείλει να ζητήσει την αλληλεγγύη. Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης απαιτεί πολιτικές αποφάσεις και κονδύλια εκατομμυρίων, καταλήγουν οι οικολόγοι.